been thinking I would know what the future bring, all the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. Τα παιδιά, πού είναι τα παιδιά? Μέσα, μέσα νομίζω. Φωτιά. Μην τρομάζετε φίλοι μου, εγώ είμαι ο Χρήστος. Ο Χρήστος, ο Τσιντσάρης, ο Τατουατζής, από τον Νίκο Τατου Κρου Θεσσαλονίκης. Και εγώ δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω τον εαυτό μου τελευταία. Έχω συνηθίσει να μιλάω για τατουάζ που μου φαίνεται λίγο ξένο όλο αυτό εδώ. Τι να σας δώσω, συμβουλές, τι μαλακίες είναι αυτές. Βέβαια, σας είχα ετοιμάσει μια πολύ ωραία τρίλεπτη Τρίτη, αλλά δεν ξέρω, δεν το θεώρησα για πολύ σωστό να βγει στον αέρα την Τρίτη. Ίσως το ανεβάσουμε το επεισόδιο μια άλλη στιγμή. Είχα ετοιμάσει και ένα φοβερό interview. Χα, με ποιον, με τον Γκας Τζίρε, φίλε. Έτοιμο είναι και αυτό, αλλά θα το αφήσουμε λίγο for better days. Οπότε αν ήρθες εδώ για ένα ωραίο βιντεάκι να σου φτιάξουμε τη διάθεση, δίνε του. Δεν είμαι στις καλές μου σήμερα. Αν πάλι ψάχνεις συντροφιά, παντρεμένος είμαι, φίλε. Να σου πω την αλήθεια, μου λείπει το στούντιο. Και εσένα, Κατερίνα μου, ε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ο πανικός. Και αρχικά ήρθε το κλείσιμο των σχολείων, μετά των πανεπιστημίων, μετά σταδιακά της αγοράς, αν θυμάμαι καλά, και μετά ποιος ήρθε τελευταίος? Η Εκκλησία. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Νομίζω το πιο σημαντικό αυτές τις μέρες είναι να καθίσουμε ο καθένας και να αναλογιστούμε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγματα. Στην αρχή... Και κάπως έτσι, ρε παιδιά, συνειδητοποιώ ότι αυτή η καμπάνια που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Υγείας «Μένουμε σπίτι», καταρχάς είναι διατυπωμένο λάθος. Κάτσε τα αυγά, έτσι έπρεπε να λέει. Βέβαια. Να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι, ρε φίλε. Και κατά τα άλλα είναι μια τόσο ωραία καμπάνια, έτσι, απλή, δυσύλλαβη. Μένουμε σπίτι, μένουμε σπίτι, μένουμε σπίτι. Είναι τόσο απλό, ρε φίλε. Εκτός τώρα αν σε λένε κορονοϊό. Εκεί πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Ανακοίνωση, ανακοίνωση. Παρακαλώ πολύ, εμποδίζει την είσοδο του σούπερ μάρκετ. Ρε εσύ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. 2 μέρες απομόνωση με την οικογένεια. Τι μπορεί να πάει στραβά? Τζακ. Πρώτη μέρα καραντίνας, κύλησε ομαλά. Όχι όμως για τον Παύλο. Ο Παύλος είναι έγκλειστος 4 ώρες και έχει ήδη παραγγείλει 3 φορές. Δεύτερη μέρα καραντίνας. Και εκεί οκ τα πράγματα, αν και μερικοί αρχίζεται. Ο Θόδωρος μετράει τα πλακάκια του σπιτιού του. Αλλά νομίζω εκεί πέρα στην τρίτη μέρα αρχίζουμε οι περισσότεροι και συνειδητοποιούμε την πραγματικότητα. Την καινούργια αυτή πραγματικότητα. Και τώρα τι κάνουμε, πώς θα περάσουμε την ώρα μας? Εύχομαι βέβαια οι περισσότεροι να προλάβατε να ψωνίσετε 2-3 πραγματάκια για το σπίτι, τρόφιμα, τα απαραίτητα και ούτω καθεξής, γιατί παιδιά δεν μας βλέπω καλά. Εκτός αν βρεις σεφ να μείνει μαζί σου στην καραντίνα, όπως ζητάει η Πόπη σε ανάρτησή της στο Facebook. Ζητείτε σεφ και φυσιοθεραπευτής. Ωραία Πόπη, και πες πώς βρίσκεις το σεφ. Τι γίνεται με τα κορίτσι μου που θα σε έχει με συνοδευτικό, ορεκτικό, πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, τρίτο πιάτο, τάρτα με άγρια βατόμουρα και βουβαλίσιο γάλα. Σαν φώκια θα σε κάνει. Και μετά, άντε να κάνεις γυμναστική. Νομίζεις 2-3 πηδηματάκια σαν το λαγό θα κάψουμε το λίπος? Όχι. Εδώ χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, Πόπη μου. Χρειάζεται να κάψουμε πολλές περισσότερες θεμίδες και έστω τα λιγοστά εγκεφαλικά κύτταρα που μας έμειναν. Για να το πάμε άλλες 2-3 φορές. Πόρτα εισόδου, χολ, μπάνιο και επιστροφή. Πάμε. Να σου πω ότι πιστεύω ότι ο καθένας μας πρέπει να μείνει μόνος του. Ολομόναχος 14 μέρες καραντίνα. Δες τι ώρα θα περάσουμε. Τσιν τσιν, δες τον τύπο. Σου λείπει η παρέα σου. Κλωνοποιήσου. Α, βάλε και λίγη μουσικούλα, έτσι. Έτσι να ακουστάρουμε. Τι έχει φτιάξει ο τύπος, δε. Ωρε μπουρνουζιά, άπαιχτος, άπαιχτος. Και το έλεγα, να γιατί εξαφανίστηκαν όλα τα χαρτιά τουαλέτας
από το σούπερ μάρκετ Γαλατσίου. Να ποιος τα πήρε. Τώρα εξηγούνται όλα, τώρα εξηγούνται όλα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν θέλεις ένα ωραιότατο κοκτελάκι έτσι φτιαγμένο, χειροποίητο από τα χέρια μπαρμανιού? Οπότε τι κάνεις, βγαίνεις παραλία Θεσσαλονίκης, φίλε μου. Πας στο κινούμενο μπαράκι, πας στην ουρίτσα σου, περιμένεις σαν κύριος, παίρνεις το ποτάκι σου, μαζεύεσαι με 5-10 φίλους, τα λέτε, έχει και μουσικούλα, τέλεια, χαϊβάνι. Α, και μην ξεχάσεις ότι αύριο το πρωί θα δώσουμε ραντεβού πάλι στην παραλία για περπάτημα, εντάξει. Εμείς και η μισή Θεσσαλονίκη. Ναι ρε φίλε, χάνεται αυτό το πράγμα. Πώς αλλιώς θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλι? Ειδικά τώρα που η μισή Θεσσαλονίκη είναι στην παραλία και η άλλη μισή έχει πάει Χαλκιδική. Καλά τα λέει ο φίλος μου ο Μπατμανίδης. Παίζει να έχει μποτιλιάρισμα στην επιστροφή από Χαλκιδική. Και δεν είναι ο μόνος που σατιρίζει αυτό το σάπιο σύστημα. Είναι και ο φίλος μου ο Νίκος. Ο Νίκος ποστάρει, τι είναι αυτό, άρθρο, α, την κομμότρια που άνοιξε το μαγαζί της στην Αγία Σοφία για να κάνει αντάβιες. Και να σε ρωτήσω ρε Νίκο, πού το πρόβλημα? Εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ, δεν σε δω. 2 μέτρα απόσταση, όλες οι προφυλάξεις, γάντια, σκούφι, μάσκα, κοντάρια, τα πάντα. Εφευρετικότητα θέλει Νίκο μου, εφευρετικότητα. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είμαστε εμείς που χρειάζονται βοήθεια, γιατί εμείς θα βρούμε τρόπους να αναδιαμορφώσουμε τις συνήθειές μας. Πάω χθες να ψωνίσω 2-3-4 καρότσια γιατί λείπαν κάτι πράγματα από το σπίτι. Και ποιο να δω έξω από το σούπερ μάρκετ του Κυρλάζαρο με 5-6 συνταξιούχους να ορείται, να φωνάζει. Και του λέω, Κυρλάζαρε, τι κάνεις, πήγαινε σπίτι σου, είσαι και σε ευάλωτη ομάδα. Και τι γυρίζεις και μου λέει, ποιος είσαι εσύ ρε φίλε ο Θεός? Λάζαρε. Συγχύζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει τον προσπερνάω. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και τι να δω? Άντε τώρα να ψωνίσεις ρε φίλε. Θα πεθάνουμε όλοι. Ο κορονοϊός επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι. Θα πεθάνουμε όλοι. Άντε το πει ο Χίος, ποιος θα το πει? Πες τα αγόρι μου, γιατί μετά τα λέω εγώ και γίνομαι γραφικός. Α, αυτό πρέπει να κάνουμε. Να βγει ο πρωθυπουργός και να πει όποιος ηλικιωμένος βγει έξω δεν παίρνει σύνταξη. Απλά πράγματα. Σταρά τα λόγια. Α. Κοινωνήσατε? Βεβαίως. Δεν φοβάσαι τον κορονοϊό? Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα βιντεάκια καταπληκτικά. Όταν παίρνω το χρηστό μέσα μου, γιατί να φοβηθώ? Μάλιστα. Καθόλου δεν υπάρχει φόβος. Δεν υπάρχει φόβος. Βεβαίως και πείτε. Άμα θέλει η Παναγία να μας φυλάξει, μας φυλάξει. Θα συνεχίζετε να έρχεστε στην εκκλησία, έτσι? Φυσικά. Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό. Το ξέρω. Μέσα στο οποίο δισκοπότηρο είναι ο Χριστός. Δεν γίνεται αυτό χρυσό να κολλήσει. Αφού ερχόμαστε και κοινωνούμε. Αυτοί που ρωτάνε αν κολλάει από το δισκοπότηρο κάτι. Ναι, πάτε. Δεν πιστεύω. Τι να πεις μετά, τι να πεις? Θα κάνεις συζήτηση με αυτόν τον άνθρωπο? Πού ζούμε? Έχουμε γυρίσει στο μεσαίωνα? Α, η αγαπημένη μου, η Αγγελική Αντωνοπούλου, η γνωστή γκαλερίστρια από την Αθήνα. Πολύ σωστά τα λες, Αγγελική μου, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Δες τους Άγγλους. Μεγαλύτερα χαϊβάνια. Έχει ξεσπάσει ήδη η πανδημία στην Αγγλία και αυτοί πάνε σε συναυλία με χιλιάδες κόσμο. Για να δω λίγο πόσοι θα είναι άρρωστοι. Όπα, να το. Βέβαια. 20% αύξηση σε νέα κρούσματα την επόμενη μέρα. Τι μπορεί να πήγε στραβά, ρε φίλε? Και δεν είναι μόνο αυτοί. Στη Γερμανία, Βαβαρία. Παρτάκηδες σου λέω, παρτάκηδες. Α, ναι, και Ολλανδία. Καλά, εκεί βέβαια άλλο καπνό φουμάρουν. Και στο κάτω-κάτω, τι χρειαζόμαστε, Αγγελική μου, μόνο? Λίγο αντισηπτικό, που πλέον πού να το βρεις? Μόνο στη μαύρη αγορά μπορείς να βρεις, και αυτό πιο ακριβό και από κρόκο Κοζάνης, ρε φίλε. Και τι άλλο? Α, καμιά μασκούλα. Αλλά οι μάσκες έχουν εξαντληθεί από την αγορά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πιθανότατα γιατί η συγκεκριμένη Ρωσίδα τις έχει αγοράσει όλες για να κάνει ωραία ποσταρίσματα στο Instagram. Άρε φίλε, τι τραβάμε, τι τραβάμε. Κοίτα, για μας τα πράγματα ακόμα είναι καλά. Έχουμε την υγειά μας. Εκεί που ανησυχώ πραγματικά είναι στη γειτονική μας χώρα, που μέσα στο τελευταίο 24ωρο άλλα 475 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Και μου φαίνεται το σύνολο των νεκρών έχει φτάσει τους 3.500 σχεδόν. 18 άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, πεθαίνουν κάθε ώρα στην γειτονική μας Ιταλία. Άτομα κυρίως ηλικιωμένοι, που τους απαγορεύεται να έχουν τους αγαπημένους τους δίπλα τους την τελευταία στιγμή της ζωής τους. Με τάμπλετ και Skype επικοινωνούν.
για να μιλήσουν με τους αγαπημένους τους, με την οικογένειά τους, τις τελευταίες κρίσιμες ώρες τους. Τα πράγματα εκεί πέρα είναι όντως τραγικά. Ας αφήσουμε λοιπόν τις εξυπνάδες, ας αφαιρέσουμε τις ειδωλολατρικές μας παροπίδες και αν έχουμε πραγματική πίστη, ας μείνουμε σπίτια μας και ας κάνουμε μία προσευχή για αυτούς που αυτές τις ώρες την έχουν ανάγκη. Μία από τις εικόνες που πραγματικά με συγκίνησε ήταν, είναι αυτές που βγαίνουν μάλλον τελευταία από τα social media, που δείχνουν όλους τους Ιταλούς στα παράθυρα και, και στα μπαλκόνια των σπιτιών τους να τραγουδάνε όλοι μαζί. Είναι μια πραγματικά υπέροχη εικόνα, οπότε ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Να είμαστε όλοι γεροί λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους και η επόμενη μέρα να μας βρει όλους εδώ. Καληνύχτα.